Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στην εκπομπή της περασμένης Δευτέρας με τον κύριο Μινά Αναστασάκη παρουσιάσανε ορισμένες από τις ύβρες της εταιρείας Σκοπιά, δηλαδή της οργανώσεως των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Επειδή πάρα πολλοί τηλεθεατές μας ζήτησαν και τηλεφωνικά, αλλά και πάρα πολλοί διαζώσεις μας είπαν ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε το τελευταίο τουλάχιστον μέρος της εκπομπής όσον αφορά την ύβη που χαρακτηρίζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως γριά πόρνη και το έντυπο που τύπωσε η εταιρεία Σκοπιά και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Καλά νέα για όλα τα έθνη» και μεταξύ των εθνών κατατάσσει ως έθνος και το μακεδονικό έθνος, δηλαδή τους Σκοπιανούς και τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα, παρουσιάσαμε δε κείμενο σύμφωνα με το οποίο για όλο αυτό το θεάρεστο, εντός εισαγωγικών η λέξη θεάρεστο, έργο της εταιρείας Σκοπιά, δηλαδή που βρίζει την πίστη μας και υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους μας, έτυχε από την πολιτεία και ατέλειας δημοσιογραφικού χάρτου. Δηλαδή τυπώνει τα περιοδικά της και τα βιβλία της τελείως ατελώς. Χωρίς να πληρώνει, που λέμε, ούτε μια δραχμή, τέλη. Παρουσιάζω εν συντομία για να παρουσιάσουμε και στη συνέχεια και άλλες ύβρεις. Από το έντυπο που κυκλοφορεί μόνο μεταξύ όσων είναι βαπτισμένοι, το βαπτισμένοι εκμένουν πάλι εντός εισαγωγικών, δηλαδή των μαρτύρων του Ιεχωβά, το έντυπο της διακονίας μας της Βασιλείας, είναι του Μαΐου 1990, στη σελίδα, διαβάζουμε στη σελίδα 7. Είναι αλήθεια ότι η Βαβυλώνα η Μεγάλη, ένα από τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει το έργο οικοδόμησης του νέου μας Μπέθελ στον Ελαιώνα. Για όσους δεν γνωρίζουν, τι εννοεί μέχρι εδώ? Έξω από τη Θήβα, σε μια περιοχή στην περιοχή του χωριού Ελαιώνα, αγοράστηκε μια έκταση περίπου 700 χιλίων στρεμμάτων από την εταιρεία Σκοπιά. Εκεί υπήρξε πραγματικά ένας οικοδομικός οργασμός της εταιρείας, έγιναν πάρα πολλά κτίρια, εκεί εγκατεστάθησαν σύγχρονα, υπερσύγχρονα τυπογραφία και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ότι είναι το χειρό των Ιεχωβητών, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλα τα Βαλκάνια. Δηλαδή το έχουν σαν βάση εξορμήσεως και προσελτισμού. Εκεί έχουν και τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια που τυπώνουν τα βιβλία τους, τα περιοδικά τους. Έτσι τον τελευταίο καιρό έχει εντείνει η Βαβυλώνα και εννοεί την Ορθόδοξη Εκκλησία τις προσπάθειες χρησιμοποιώντας τους παντίους τρόπους για να το κατορθώσει αυτό. Μάλιστα. Εννοεί τις προσπάθειες που κατέβαλε ο οικείος Μετροπολίτης εκεί Θηβών και Βιωτίας, επειδή αυτοί είχαν κάνει πλήθος οικοδομικών παρανομιών, τις οποίες επιβεβαίωσε και το αρμόδιο γραφείο της εκεί Πολυδομίας, προσπάθησε βέβαια να εφαρμόσει τον νόμο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε και στην άλλη εκπομπή, την παρεμβάση ψηλά ισταμένων πολιτικών προσώπων, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε η εταιρεία Σκοπιά για όλες αυτές τις παραβάσεις του οικοδομικού κανονισμού, αλλά αντιθέτως καλύφθηκαν κατά το κοινό λεγόμενο. Στη συνέχεια καλεί τους οπαδούς να συνεισφέρουν, να δώσουν χρηματικές συνεισφορές για να επεκταθεί το έργο αυτό της Βασιλείας. Δηλαδή τους καλεί να δώσουν χρήματα για να ενισχύσουν το έργο, τα οποία δεν πηγαίνουν στις τσέπες τους, αλλά πηγαίνουν καθαρά στην εταιρεία. Και να προσφέρουν και εθελοντική εργασία, δηλαδή εργασία χωρίς καμία χρηματική αμοιβή, στο όνομα πάντοτε της θεοκρατίας. Στη συνέχεια λέγει, είμαστε σίγουροι ότι κανένας, εννοείται από τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν θα ήθελε να δώσει τη χαρά στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, να δει το έργο στον Ελαιώνα να μένει πίσω το καλοκαίρι. Ούτε θέλουμε να δώσουμε χαρά στη γριά πόρνη, έτσι ακριβώς το γράφουν, χαρακτηρίζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία με αυτόν τον όρο, με το να σταματήσουμε να κηρύττουμε τα καλά νέα της Βασιλείας στο διάστημα του καλοκαιριού. Και επειδή χαρακτήρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως γριά πόρνη, έχω εδώ μπροστά μου μία εφημερίδα, είναι χθεσινή, είναι συγκεκριμένα ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, όπου ένας πρώην μάρτυρος του Ιεχωβά, ο οποίος επί 22 ολόκληρα έτη υπηρέτησε τη βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά ως επίσκοπος και εκπαιδευτής, το εκπίσκοπος εκ μέρους μεντός εγών. Γράφει λοιπόν για αυτήν την εταιρεία τα εξής. Θα ήθελα παρακαλώ να τα προσέξετε και αν μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα τη χθεσινή αυτή, τον ελεύθερο τύπο, θα ήταν καλό, θα διαβάσετε πράγματα που πραγματικά θα σας αφήσουν άφωνος. Επωνύμως, εν υπογράφος αυτός ο άνθρωπος καταγγέλει τα εξής συγκλονιστικά. Εγώ διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα. Πείτε το όνομα του. Θα το διαβάσουμε. Σημεία και τέρατα καταγγέλει ο Θεσσαλονικός συγγραφέας Χρήστος Βακύπουλος, που υπηρέτησε επί 22 χρόνια στη βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά. Όργια από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Με θαυμαστικό. Όλων των ειδών τα αδικήματα γίνονται μέσα στην οργάνωση πόρνη. Βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος αμείβει αυτή την οργάνωση με τον όρο πόρνη.
Χρήστος Βακύπουλος, ο πρώην επίσκοπος, εντός εγώ επίσκοπος, της οργάνωσης των Ιεχωβάδων. Και διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα. Διαλύονται σπίτια και οικογένειες. Γυναίκες βιάζονται με απειλή όπλου. Όλα αυτά επωνύμως και εν υπογράφους. Και συνεχίζω ορισμένα από τα ορισμένα αποσπάσματα. Πόρνη, στις έσχατες μέρες θα σηκώσω τα κράσπεδα των ηματίων σου και θα φανεί η εσχήμια σου. Τα κράσπεδα των ηματίων μιας 97χρονης πόρνης σηκώνει ο Θεσσαλονικής συγγραφέας Χρήστος Βακύπουλος αυτές τις μέρες, που όπως λέγει ο ίδιος καλοπίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια το πρόσωπό της η εσχρή αυτή γριά του πεζοδρομίου για να κρύψει τα σπηριά του σατανισμού της. Έγραψα, λέγει ο κύριος Βακύπουλος, και βιβλία. Τα κυκλοφόρησα. Το βιβλίο μου, «Η μάνα μου η πόρνη», και εννοεί την εταιρεία Σκοπιά, μπήκε σε όλα τα δικαστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Δεν κουνήθηκε φύλο 12 ολόκληρα χρόνια. Τώρα που άνοιξε το απόστημα του σατανισμού στη χώρα μας, ο πρώην ιεράρχης του Αρμαγεδόνα βγαίνει ξανά στο προσκήνιο και καταγγέλει. Αυτοί οι σατανιστές στα πεδαρέλια που πιάσανε στην Παλίνη και οι αρχηγοί τους οχριούν μπροστά στη διδασκαλία και τα εγκλήματα της Σκοπιάς, της οργάνωσης δηλαδή των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Γίνονται μέσα εκεί όλων των ειδών τα αδικήματα, από πτέσματα μέχρι κακουργήματα. Διαλύονται οι οικογένειες. Μανάδες χάνουν τα παιδιά τους και παιδιά τις μανάδες τους. Γυναίκες βιάζονται με την απειλή όπλου ή με την απειλή ότι θα τους σκοτώσουν τους άντρες τους και τα παιδιά τους. Έπιασα εκεί μέσα πόρνες, λεσβίες, ομοφιλόφιλους, ρουφιάνους, απατεώνες καταχραστές, συνεχίζει ο κ. Βακύπουλος, που επί 22 έτη, επαναλαμβάνω, ήταν επίσκοπος των Ιεχωβητών. Όλοι εκεί μέσα είχαν γίνει τέτοιοι. Έπιασα κούκλες λαστιχένες για σεξουαλική εκτόνωση. Έπιασα, το έπιασα εντός αγωγικών το έχει, ανθρωποκτονίες. Ένα φαντάρο τον πετάξανε από το τρένο. Έναν άλλο τον αυτοκτόνησαν, εντός αγωγικών το αυτοκτόνησαν, με πιστόλι. Ένας άλλος αυτοκτόνησε μόνος του γιατί του απαγορεύτηκε από την οργάνωση η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Έναν άλλο τον αυτοκτόνησαν εντός αγωγικών με όπλο στο σεξού. Έναν άλλο τον αυτοκτόνησε εντός αγωγικών κλείνοντάς το ερμητικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο με τον γκάζι αναμένο. Ανθρωποθυσία στο βωμό της προπαγάνδας. Λοιπόν, και συνεχίζει με άλλα φοβερά που καλό θα ήταν κανείς να τα διαβάσει και όλα αυτά λέει στη συνέχεια. Με γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς καταγγελίας και συκοφαντικής δυσφήμισης, καταγγέλω αυτή τη σιωνιστική οργάνωση με την αναβαπτισμένη ονομασία Μάρτυρες του Ιεχωβά ως αντικοινωνική και αντιοικονομική και όλους τους θεράποντές της ως αντίχριστους. Καταγγέλω τους μισθοφόρους αυτής της οργάνωσης της απάτης και τους προκαλώ, λέγει ο κ. Βακύπουλος, πρώην επίσκοπος των Ιεχωβητών επί 22 έτη. Προκαλώ τόσο αυτούς όσο και την Αγία, εντός αγωγικών Αγία, οργάνωσή τους να ενεργήσουν τα νόμιμα εναντίον μου και να αποδείξουν ότι οι καταγγελίες μου είναι ψευδείς και συκοφαντικές. Και επιφυλάσσουμε κλπ. Κλπ. Δηλαδή, πραγματικά συγκλονιστικές αποκαλύψεις που κάνουν να σηκωθούν οι τρίχες από το κεφάλι μας κατά το κοινό λεγόμενο. Η εταιρεία Σκοπιά κυκλοφόρησε αυτό το βιβλιαράκι, όπου έχει σαν τίτλο «Καλά νέα για όλα τα έθνη». Και μεταξύ των σαν έθνος κατατάσσει και τους Σκοπιανούς. Και εδώ λέγει «Μακεδονική γλώσσα» στη σελίδα 35. Δυστυχώς κυκλοφόρησε στην πατρίδα μας και γι' αυτό το θεάρεστο εντός εγχών έργο δεν είδαμε να συλλαμβάνεται κανείς. Εδώ μιλάμε πλέον για εσχάτη προδοσία. Γιατί σύμφωνα με και με δική τους μαρτυρία, έχω εδώ ένα βιβλίο τους, λέγεται «Τυπλοφορείται ζωή, πώς βρέθηκε εδώ από εξέλιξη ή από δημιουργία», στη σελίδα 220 παραδέχονται ότι ο Αλέξανδρος ήταν βασιλεύς Ελλήνων και αυτοί που πήγαν στην Περσία ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κάποιο ξεχωριστό έθνος, δηλαδή από τους αρχαίους Έλληνες. Λέγει, όπως είχε προϋποθεί, η Μηδοπερσία έγινε η επόμενη παγκόσμια δύναμη όταν κατέκτησε Βαβυλώνα το έτος 539 π.Χ. Με τον καιρό όμως ένας τράγος που προσδιορίζει την Ελλάδα, χτύπησε τον κρυό και συνέτρεψε τα δύο κέρατα αυτού, Δανίλ ή Τένος αυτά. Αυτό έγινε το 332 όταν η Ελλάδα νίκησε τη Μηδοπερσία και έγινε νέα παγκόσμια δύναμη. Σωστά τα λένε εδώ. Παρατηρήστε τι προϋπόθηκε ότι θα ακολουθούσε. Δια τούτο τράγος σε μεγαλύνθη, όπως λέει ο Δανίλ, στο ΙΤΑ 8 και η Βίβλος εξηγεί. Την εξηγούν ο τριχωτός τράγος είναι βασιλεύς της Ελλάδος και το κέρας κλπ. Οπότε και συνέχεια λένε, η ιστορία δείχνει ότι αυτός ο βασιλεύς Ελλάδος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Γνωρίζουν λοιπόν και άγια έγγραφη σε αυτόν τον τομέα και την ιστορία ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας και οι Μακεδόνες Έλληνες. Και όμως έρχονται και κυκλοφορούν αυτό το ανθεληνικό
βιβλιάριο, χτυπώντας την αλήθεια και τη βιβλική και την ιστορική. Θα ήθελα να δώσω τα τηλέφωνα του σταθμού. Το ένα είναι 36 17 285, επαναλαμβάνω 36 17 285, και το άλλο είναι 36 37 810, 36 37 810. Αν κάποιος από τους τηλεθεατές ήθελε κάτι να ρωτήσει, μπορεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να τηλεφωνήσει, αλλά και μετά το τέλος της εκπομπής. Κύριε Αναστασάκη, θα ήθελα να μας... θα ήθελα να μας παρουσιάσει ο κύριος Αναστασάκης βάσει ποιες αποφάσεως κυβερνητικής αν έχει μπροστά του έτυχαν ατέλειας δημοσιογραφικού χάρτου οι λεγόμενοι μάρτυρες του για αυτό το πραγματικά αντιχριστιανικό και ανθεληνικό έργο που επιτελούν. Μπορούσατε, κύριε Αναστασάκη, να το διαβάσετε. Ναι. Έχουμε εδώ ένα έγγραφο της οργανώσεως των μαρτύρων του Εχοβά, το οποίο έχει κάθε μάρτυρας του Εχοβά στην τσέπη του. Για ποιο σκοπό το έχει, δηλαδή? Όταν συλλαμβάνεται από κάποιο όργανο. Όταν ενοχλείται, ας πούμε. Όταν ενοχλείται, να βγάζει αυτό το χαρτί και να λέει: ορίστε, εμείς είμαστε νόμιμοι εδώ. Να δούμε βάσει ποιων νόμων και ποιων διατάξεων και πότε είναι νομιμοποιημένοι οι μάρτυρες του Εχοβά στην Ελλάδα. Η Βιβλική και Φιλαδική Εταιρεία, δηλαδή η οργάνωση των μαρτυρών του Εχοβά, που εκδίδει τα ως άνω περιοδικά, Σκοπιά και Ξύπνα δηλαδή, έχει συσταθεί νομίμως κατά τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και λειτουργεί στην Ελλάδα σαν θρησκευτικό σωματείο που εκφράζει το πιστεύω της Εκκλησίας των Μαρτυρών του Εχοβά, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 12, 13, 16 και 24 του νόμου 2893 του 1954. Απολαμβάνει δε η οργάνωση αυτή. Μάλιστα. Μεταχείριση του μάλλον ευνοωμένου κράτους. Θα μπορούσαμε να δούμε τι λέγει αυτός ο νόμος και να δούμε τι λέει. Ναι, να δούμε. Αυτός ο νόμος είναι, αυτό το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας, είναι από την εφημερίδα της κυβερνήσεως της εποχής εκείνης. Και έχει δημοσιευτεί σε αυτό το τεύχος. Εφημερίδα της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, εν Αθήνες 10 Ιουλίου 1954, τεύχος πρώτον, αριθμός φύλου 149. Νόμος υπαριθμών 2893. Μάλιστα. Που επικαλούνται για την νόμιμη κατάστασή του, ναι, στην Ελλάδα. Να δούμε τι λέει αυτός ο νόμος. Βάσει ποιου νόμου λειτουργεί αυτή η οργάνωση στη χώρα μας. Μάλιστα. Ως θρησκεία, ως αληθινή θρησκεία, εννοείται. Νόμος λοιπόν υπαριθμών 2893, περί κυρώσεως της εν Αθήνες υπογραφής την 3η Αυγούστου 1951 συνθήκης φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδος και των ΗΠΑ της Αμερικής. Ώστε λοιπόν, μάλιστα, αυτή η αγνή λατρεία, όπως λέει, ότι η θρησκεία η αληθινή όπως ισχυρίζονται, λειτουργεί στη χώρα μας βάσει μια συνθήκη περί εμπορίου και ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδας. Δηλαδή, ως μια κλασική αμερικάνικη εταιρεία. Ναι, να δούμε τώρα τα άρθρα αυτά τι λένε που επικαλούνται εδώ. Το 9 άρθρο. Πολείται εκάστοτε, άρθρο 3 της συνθήκης αυτής, πολείται εκάστοτε των συμβαλωμένων μερών θα απολάβουν εντός των εδαφών του εταίρου ελευθερία συνειδήσεως και θα επιτρέπεται εις τούτους να τελούν ελευθέρως θρησκευτικάς τελετάς υπό την προστασία του νόμου. Ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Κοιτάξτε σε τι παγίδα έπεσε τότε η κυβέρνηση. Ενώ ξέρανε οι κυβερνώντες τότε ότι εδώ υπάρχει μια συμπαγής ομάδα, μάζα, κολάος, ο ελληνικός λαός, κατά 93-99% πόσο είναι, δεν ξέρω το ποσοστό. Το 98%. 90, ορθόδοξοι χριστιανοί. Και όμως επιτρέπει να γίνονται τελετές θρησκευτικές μιας άλλης θρησκείας. Λοιπόν. Δηλαδή είναι το έντεχνο παραθυράκι. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Των Αμερικάνων, ας πούμε. Ναι, μιας άλλης θρησκείας. Θα επιτρέπεται εις τούτους να τελούν ελευθέρως θρησκευτικά τελετάς. Θρησκευτικά τελετάς που είναι έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι. Λοιπόν, σηκώνει πολύ κρασί, ας πούμε, όπως είναι διατυπωμένο. Ακριβώς. Ναι. Να δούμε και ένα άλλο άρθρο τι λέει. Και σατανιστικές θα μπορούσε να είναι. Αν υπάρχει, αν στην Αμερική οι σατανιστές είναι ελεύθεροι να τελούν τις τελεστές τους. Okay. Άρα λοιπόν, επί τη βάση αυτής της Αμερικάνος σατανιστής, να έρθει να χτίσει έναν νόο τους προς τιμή και να πει βάση της συνθήκης φιλίας και εμπορίου του 1954. Το άρθρο 16 λέει: πολείται εκατέρου των συμβαλωμένων μερών διαμένοντες εντός των εδαφών του εταίρου και πολείται και εταιρεία εκατέρου των συμβαλωμένων μερών.